Ξέρετε, μια φορά λέω την ερώτηση, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καπνιστή και ενός μη καπνιστή. Ναι. Εκτός από το να φανέσαι ότι ο ένας καπνίζει, ο άλλος όχι. Η πραγματική του διαφορά είναι ότι ο ένας έχει την ανάγκη ή την επιθυμία να καπνίζει, ενώ ο άλλος όχι. Για να μπορέσουμε λοιπόν να μετατρέψουμε έναν καπνιστή σε έναν μη καπνιστή, πρέπει να του αφαιρέσουμε αυτή την επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία δύσκολα αφαιρείται με πάτσες, με χάπια, με βελόνες, ναι, με μαγνήτες ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Πρέπει να χρειάζεται μια πιο στοχευμένη στο μυαλό προσέγγιση. Ναι. Και αυτό ακριβώς επειδή γίνεται. Δεν θέλω να. Πάντα θέλω να λέμε την αλήθεια στους τηλεθεατές. Λες ότι δεν έχει συμπτώματα. Απόσυρσης. Ναι, αυτά που λέμε withdrawal symptoms. Και είπες ότι δεν έχει καθόλου. Ούτε ακόμα το αίσθημα της νύστας. Δηλαδή δεν μιλάω για το αίσθημα της επιθυμίας να καπνίσεις. Mm-hmm. Πες ότι αυτό το κόβεις με τη δύναμη του μυαλού. Δεν θες να φας γιατί έχουμε στρέψει το μυαλό μας κάπου αλλού. Βιολογικά όμως. Σωματικά. Ναι. Σωματικά και βιολογικά, ναι, που η νικοτίνη είναι ήταν διεγερτικό. Δεν σου κατεβάζει, ναι, αυτό που λέω εγώ, κατεβάζει τις τροφές μας έτσι λίγο για 2-3 μέρες μέχρι να επανέλθουμε. Υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής του οργανισμού. Που είναι πάρα πολύ λογικό είναι και όταν λογικό, το ξέρεις και είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις, ναι, τότε είσαι απλά πιο καλά. Είναι τόσο ανεπαίσθητο το σωματική αποχή από την νικοτίνη, ώστε να μην είναι το πρόβλημα. Αυτό που είναι από το οποίο οι καπνιστές υποφέρουν όταν προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα. Είναι την επιθυμία. Είναι αυτή η πάλι που γίνεται στο μυαλό. Αν θέλω να καπνίσω, δεν μπορώ, το σταμάτησα και αυτό ο πόλεμο που δημιουργείται στο μυαλό. Mm-hmm. Και αν παρατηρήσουμε τα συμπτώματα κάποιου που έχει σταματήσει το κάπνισμα με τη μέθοδο της θέλησης, θα δούμε ότι είναι όλα συμπτώματα τα οποία πηγάζουν από το μυαλό. Εκνευρισμός, ναι, ανησυχία, ένταση, όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό που λέω καμιά φορά έτσι, για να διαρωτηθούμε είναι οι περισσότεροι καπνιστές πάνε παραπάνω από 8 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χωρίς να καπνίσουν. Και αυτή η σωματική στέρηση δεν μας ξυπνά καν, που λέμε, ναι, ότι είναι τόσο τρομερή. Γιατί θα συμβεί αν πηγαίναμε 8 ώρες κατά τη διάρκεια της μέρας. Χωρίς τσιγάρο. Και ένα άλλο πράγμα που λέει ότι είναι καθαρά στο μυαλό αυτό το πράγμα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ήμουν και εγώ καπνιστής, ο οποίος σταμάτησε με αυτή τη μέθοδο. Οπότε και ήταν και μια από τις προϋποθέσεις για να εκπαιδευτώ και να το φέρω και στην Κύπρο. Οπότε ξέρω τι σημαίνει να είναι κάποιος καπνιστής. Δεν θα μιλήσει κάποιος εκεί που δεν είναι. Άρα αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν κάποιος δεν είναι καπνιστής και προσπαθεί να πείσει κάποιον που είναι καπνιστής, ναι, να σταματήσει το κάπνισμα. Δεν αντιλαμβάνεται ίσως μερικές φορές κάποια πράγματα. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ είμαι στην τέταρτη μέρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σήμερα. Όχι, παιδιά, είμαι στην έκτη μέρα. Ωραία, στην έκτη μέρα και εντάξει, είμαστε μια χαρά. Ναι, αυτό θα λέω στο τέλος. Είμαι η Μελάνη και είμαι καλά. Αλλά όντως, τις πρώτες τρεις μέρες όμως δεν ήταν ούτε αν θέλω να καπνίσω, ούτε έπεισα τον εαυτό μου ότι δεν ήμουν ποτέ καπνιστής. Ναι. Το θέμα ήταν ότι νύσταζα πάρα πολύ τις τελευταίες δύο μέρες, ειδικά γύρω στο μεσημέρι, με πιανε μία νύστα, ένα πράγμα απίστευτο. Ίσως να οφείλεται σε κούραση αυτό περισσότερο παρά έχω την αίσθηση ότι ήταν απλά. Εντάξει. Αυτό το λίγο. Άλλαξε ο οργανισμός. Αλλά είναι ωραίο πράγμα να νιώθεις ότι δεν έχεις καπνίσει ποτέ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Και ελπίζουμε να έχετε και μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί είναι το πιο απέσιο κακό πράγμα που κάνουμε στον εαυτό μας, χωρίς να υπάρχει και λόγος κιόλας. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Τουλάχιστον να έκανες κάτι και να το απολαμβάνεις. Τώρα δεν. Προσπαθώ να σκεφτώ γιατί έλεγα ότι το απολάμβανα. Και δεν βρίσκω το λόγο, γιατί δεν υπήρχε απόλαυση τελικά. Είναι τελικά τελείως ψυχολογικό. Ναι, επικρατεί είναι μια ψευδέστηση, μια σύγχυση στο μυαλό μας και είναι αυτή που προσπαθούμε να. Απόλαυση είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς πάμε στο Πελένδρι. Λειτουργεί.